Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να σας δείξω ένα σχέδιο το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε φτιάχνοντάς το εσάρπες, μπορείτε το χειμώνα να το χρησιμοποιήσετε ως κασκόλ, γίνεται και σε κουβέρτα. Είναι ένα πολύ ωραίο, ιδιαίτερο και εύκολο σχέδιο. Αποτελείται από 8 εναλλασσόμενες σειρές. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Το συγκεκριμένο σχέδιο κορίτσια είναι πολλαπλάσιο του 20 και θα πάμε μαζί να κάνουμε 20 αλυσίδες. Εγώ θα πάρω το γκρι μου χρώμα ώστε να σας δείξω πώς θα βγάλουμε το δείγμα μας. Θα πάω να πάρω την κλωστή μου, θα τη βάλω γύρω από το δάχτυλό μου ώστε να πάω να κάνω έναν κόπο. Θα περάσω το βελονάκι, θα τραβήξω την κλωστή μου και με το άλλο μου χέρι τραβάω για να κλείσω τη θηλιά μου σε κόμπο. Πάμε να κάνουμε τις 20 μου αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Έκανα τις 20 μου αλυσίδες. 2 αλυσίδες ακόμα, θα πάρω κλωστή. Θα αφήσω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάω στην τέταρτη. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη, κάνοντας ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα αφήσω τρεις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις και θα πάω στην τέταρτη. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω και το τρίτο μου ποδαράκι. Έκανα τρία ποδαράκια. Θα κάνω μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα στο ίδιο σημείο θα ξανακάνω άλλα τρία ποδαράκια. Έκανα τα τρία μου ποδαράκια. Και τώρα θα κάνω. Θα κάνω μία αλυσίδα. Θα αφήσω τρεις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις. Θα πάω στην τέταρτη, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο διπλανή μου αλυσίδα και θα κάνω και εκεί άλλο ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, μία, δύο, τρεις, θα πάω στην τέταρτη, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα τρία. Έκανα τα τρία ποδαράκια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι άλλα τρία ποδαράκια. Τρία ποδαράκια, μία αλυσίδα, θα αφήσω ένα, δύο, τρία αλυσίδες, θα πάω στην τέταρτη, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα κάνω ένα ποδαράκι και θα πάω και στη διπλανή μου αλυσίδα, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου και θα κάνω και εκεί άλλο ένα ποδαράκι. Έκλεισα την πρώτη μου σειρά, θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και θα πάω να κάνουμε τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το ποδαράκι θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και ό,τι έχω κάνει στην κάτω μεριά θα πάω εδώ στην τρυπίτσα και θα κάνω τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω άλλα τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω τα ποδαράκια θα πάω να κάνω δύο ποδαράκια. Ένα στο κάθε ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ στην τρυπίτσα, θα κάνω τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο, πάλι τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω τα δύο ποδαράκια, ένα ποδαράκι στο καθένα. Έκλεισα και τη δεύτερη μου σειρά. Θα γυρίσω το πλεκτό μου και ό,τι έκανα στην πρώτη και στη δεύτερη θα το κάνω στην τρίτη και στην τέταρτη το ίδιο.
τρεις αλυσίδες και πάμε να ξανακάνουμε ό,τι κάναμε στην πρώτη και στη δεύτερη σειρά μας. Μία αλυσίδα, περνάω να κάνω τα δύο μου ποδαράκια, ένα στο καθένα. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πάω στην τρυπίτσα τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, μέσα στο ίδιο σημείο, άλλα τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή. Και εδώ που έχω τα ποδαράκια θα κάνω δύο ποδαράκια, ένα στο κάθε ποδαράκι. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου, τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω το ποδαράκι, πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στην τρυπίτσα τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο, πάλι. Τρία ποδαράκια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι από την κάτω μου σειρά. Έκλεισα και την τέταρτη μου σειρά, θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και τώρα τι θα κάνω. Θα πάω να κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή στο τέσσερις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και εδώ που έχω κάνει το ποδαράκι θα μπω επάνω και θα κάνω τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα και εδώ στην τρυπίτσα θα κάνω δύο ποδαράκια, ένα και ένα δύο. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και εδώ στο ποδαράκι θα κάνω τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, στο διπλανό ποδαράκι θα πατήσω, θα κάνω και εκεί τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και εδώ στην τρυπίτσα θα μπω και θα κάνω δύο ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα αφήσω αυτό το ποδαράκι, θα πάω στο τελευταίο και θα κάνω τέσσερα ποδαράκια. Έκανα τα τέσσερα μου ποδαράκια. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και θα πάω να κάνω τέσσερις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το ποδαράκι θα κάνω τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω τα δύο μου ποδαράκια, ένα ποδαράκι στο καθένα. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και στην τρυπίτσα μέσα τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, πάλι τρία ποδαράκια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω τα ποδαράκια, ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο τελευταίο ποδαράκι, τρία ποδαράκια. Και ένα τέσσερα. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου, τέσσερις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και στο πρώτο ποδαράκι, τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω τα δύο ποδαράκια, ένα ποδαράκι στο καθένα. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, στην τρυπίτσα
3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα παρακολουθεί από το ίδιο σημείο, πάλι θα κάνω 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα παρακολουθεί εδώ που έχω τα ποδαράκια, ένα ποδαράκι στο καθένα. Απλά κάνουμε, επαναλαμβάνουμε το σχέδιο σε διαφορετικά σημεία. Δηλαδή, μία φορά θα το έχουμε εδώ, μία θα το έχουμε εδώ πέρα. Μία αλυσίδα στο τελευταίο 4 ποδαράκια. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και θα πάμε να κάνουμε 4 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και στην πρώτη μου θα πατήσω και θα κάνω 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω τα ποδαράκια ξανά ποδαράκια. Έχει αρχίσει, βλέπετε κορίτσα, και σχηματίζεται το σχέδιό μου. Πάμε να συνεχίσουμε. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω τα ποδαράκια θα κάνω 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα μπω και θα κάνω πάλι 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή εδώ που έχω τα ποδαράκια, ένα στο καθένα. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή και στο τελευταίο θα πάω να κάνω 4 ποδαράκια. Τελείωσα και την 8η μου σειρά. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου, θα κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο διπλανό και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το ποδαράκι θα πάω να κάνω 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα περάσω δίπλα, θα κάνω πάλι 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω την τρυπίτσα 2 ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή εδώ στο ποδαράκι, 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα, πάλι 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα στο τελευταίο μου ποδαράκι, 4 φορές θα πατήσω. Συγγνώμη. Μία αλυσίδα. Θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο δεύτερο και θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι και θα πάω στο τελευταίο. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα και τώρα θα πάω σε αυτό μου το σημείο. Και θα μπω μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα περάσω δίπλα ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω και στο διπλανό άλλο ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή και στην τρυπίτσα 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο πάλι 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα πάω δίπλα, θα κάνω ένα ποδαράκι.
και ξανά στο διπλανό άλλο ένα ποδαράκι. Κορίτσα, αυτό είναι το σχέδιό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως σας είπα, είναι ιδανικό για εσάρπα, για κασκόλ το χειμώνα, καθώς επίσης και για παιδική κουβέρτα. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.